Λίγες ημέρες πριν την πρεμιέρα της στην πρωινή ζώνη της κρατικής τηλεόρασης, η Ράνια Θρασκιά συναντήθηκε με την τηλεοπτική της αντίπαλο Φέη Σκορδά στην παρουσίαση του νέου βιβλίου της Αργυρός Μπαρμπαρίδου. Οι δύο ξανθιές παρουσιάστριες ήταν μες στα γλυκόλογα, τις αγκαλιές και τα φιλιά. Την αγαπώ πολύ τη Ράνια. Το ίδιο μας είπε και εκείνη. Την αγαπώ πολύ. Με τη Φέη μιλάμε πάρα πολύ συχνά για πολλά πράγματα. Αλλά επειδή είναι προσωπικές οι κουβέντες, δεν θέλω να τις δημοσιοποιήσω. Μετά τα μελιστά λεκτά λόγια άρχισαν οι μπικτές που δεν αφορούσαν τον Δεκαπάς, αλλά την κόντρα του στην TV. Η Ράνια Θρασκιά με το ενιγματικό χαμόγελο της Τζοκόντα και τη μεγάλη καρδιά που όλους στον χώρο της τηλεόρασης τους αγαπά και η Φέη Σκορδά στον κόσμο της Μελισσούλας πετούσαν τη μία σπόντα μετά την άλλη, με αγάπη βέβαια. Και όταν μια ζώνη ξεκινάει από 0% όπως έχει αυτή τη στιγμή και το Μέγκα έχει 50%, αντιλαμβάνεστε ότι δεν τίθεται θέμα ανταγωνισμού. Είναι ένας άνθρωπος που έχουμε γνωριστεί μέσω της δουλειάς, δεν την ήξερα από πριν, έχουμε γνωριστεί στο Alter, αλλά έχουμε κρατήσει αρκετά καλά. Τρίκαλη ήταν και η σχέση της Σύσης Χριστίδου με τη Ράνια Θρασκιά, αλλά σύντομα η τηλεοπτική φιλία πήγε για βρούβες και η Σύση για χόρτα. Πρέπει να είναι λίγο πιο εναλλακτικό. Γιατί αυτό το αμιγώς ψυχαγωγικό πρόγραμμα υπάρχει και είναι εξαιρετικό στο Μέγκα. Οπότε για να διεκδικήσουμε εμείς τηλεθεατές θα πρέπει να είναι κάτι διαφορετικό. Το Σωσία του Λιάγκα και ένα δεύτερο κολλητήρι που να ακούει στο όνομα Ουγγαρέζος. Αν υπάρχουν πολλές εκπομπές, θα υπάρχει δουλειά για όλους μας. Σε δουλειά να βρισκόμαστε δηλαδή. Το Δεκαπάς της Κόντρας ήρθε να σπάσει στα Ματίνα Τσιμτσιλή, κολλητή της Φέη Σκορδά στη ζωή και αντίπαλο στην πρωινή ζώνη της TV. Δεν έχω μάθει να υποτιμώ κανέναν. Αλλά απ' την άλλη δεν φοβάμαι και κανέναν. Θεωρώ ότι υπάρχει χώρος για όλους. Παραδειγματιστείτε από την απογευματινή ζώνη και την εκπομπή του Νίκου Μουτσινά και της Μαρίας Ηλιάκη που δεν ξέρουν τι πάνε να πει ίντρικα. Καλά, όλα καλά, δόξα τω Θεώ. Καμία ίντρικα, κανένα τσακωμό, όλα καλά. Τίποτα που να σα αφορά. Η Αργυρό Μπαρμπαρίγου μίλησε για τον Άκη Πετρετζίκη. Τον Άκη τον αγαπώ και τον λατρεύω πολύ. Είναι μια χαρά. Είναι καλές συνταγές. Μαγειρεύει τέλεια. Η Σάντι Κουτσοσταμάτη για τη βάφτιση της κόρης της. Ήθελα να είναι μια προσωπική εμπειρία. Γενικά δεν είχα πολύ κόσμο και ήθελα να υπάρχει ηρεμία για το πεδίο. Και ο Τάσος Παπαλαζάρου για τη ξενιτιά. Η οικογένειά μου ζει στο εξωτερικό. Δεν βλέπω τα παιδιά μου με τη συχνότητα που θα ήθελα. Παρ' όλα αυτά είναι δύσκολες οι καταστάσεις. Με την κρίση θα το γυρίσουμε στον Καζατζίδη. Μετανάστες στη ξενιτιά. Φραστικό επεισόδιο.